την βεβαιότητά του ότι το κόμμα του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού θα μπει στη Βουλή μετά τις εκλογές της 17 του Ιούνιου, εξέφρασε από την Αλεξανδρούπολη ο Γενικός Διευθυντής του κόμματος Δημήτρης Αρατσιώτης. Η Αλεξανδρούπολη ήταν ο πρώτος σταθμός στην περιοδία του που πραγματοποιεί στη Θράκη και, όπως είπε, η λαθρομετανάστευση αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα όχι μόνο για την περιοχή αλλά για όλη τη χώρα, ενώ τόνισε πως οι παράνομοι μετανάστες πρέπει να φύγουν από την Ελλάδα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Η λαθρομετανάστευση είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα και ειδικότερα ο νομός Εύρου, και εκεί θα επικεντρωθούμε. Αυτό δήλωσε μεταξύ άλλων Δημήτρης Αρατσιώτης, Γενικός Διευθυντής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, κατά την επίσκεψή του στην Αλεξανδρούπολη. Όπως είπε χαρακτηριστικά, οι λαθρομετανάστες πρέπει να φύγουν κατευθείαν από την Ελλάδα και δεν μας απασχολεί στο ελάχιστο τι αναφέρει οποιαδήποτε συνθήκη. Εμείς έχουμε διακηρύξει ότι όταν μας δοθεί η ευκαιρία θα φύγουν αμέσως από την Ελλάδα. Δεν μας ενδιαφέρουν ούτε τα Δουβλίνα ούτε τίποτα. Ο καθένας θα αναλάβει τις υποχρεώσεις. Δεν μπορεί η Ελλάδα να υπομισθεί όλες αυτές τις ευθύνες, το να ζει όλη την Ανατολική, όλη την Ασία θα πω, και εσείς εδώ έχετε ιδία αντίληψη και στο σταθμό του τρένου που τους βλέπετε να περνούν. Άρα λοιπόν είσαστε οι καλύτεροι μάρτυρες αυτού του γεγονότος και της ανάγκης που πρέπει προκειμένου να εξαφανιστούν από τη χώρα μας. Ο κύριος Αρατσιώτης εξέφρασε τη βεβαιότητα πως ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός θα είναι ένα από τα κόμματα που θα μπει στη Βουλή, ενώ τόνισε πως ο αρχηγός του κόμματος εκφράζει μια πατριωτική φωνή και είναι απαλλαγμένος από τα συμπλέγματα του παρελθόντος. Θεωρούν απαραίτητο ο Καρατζαφέρης να είναι ούτε τη φορά στη Βουλή. Είναι μια πατριωτική φωνή, απαλλαγμένος από διάφορα συμπλέγματα του παρελθόντος, γιατί εκεί θα δείτε ανθρώπους που να προέρχονται από το Πατριωτικό Πασόκ, από τη Νέα Δημοκρατία, από την αριστερά και όπου και ό,τι κανένας θα μπορούσε να υποθέσει. Γιατί έχουν ταυτιστεί οι απόψεις, υπάρχει ομοφωνία, υπάρχει ομόνοια και υπάρχει ένας προγραμματισμός αποδεκτός. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην επίθεση του Ηλία Κασιδιάρη, υποψήφιο βουλευτή της Χρυσής Αυγής, κατά των δύο υποψηφίων βουλευτών του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας πως αυτές οι πράξεις μπορούν να μας καταντήσουν ζούγκλα. Η γλώσσα κόκαλα ρέει και κόκαλα τσακίζει. Και όταν σου δίνεται το βήμα, καλό θα είναι να κάνεις αντιπαράθεση, να μιλάς. Διότι ο κύριος Κασιδιάρης τι έκανε με αυτό. Είδαμε μία πράξη, μία βιοπραγία, έτσι. Δεν είδαμε τι πρεσβεύει. Ενώ θα μπορούσε από το βήμα εκεί να αντισταθεί στα όσα ελέγξαν, να ανταπαντήσει και να δώσει ένα πολιτικό στίγμα. Το οποίο δεν έκανε, απλώς έδειξε ένα ξυλοδαρμό. Εάν η χώρα καταντήσει λοιπόν να κυβερνιέται με τον ξυλοδαρμό του ισχυροτέρου, θα πούμε, τότε είμαστε ζούγκλα. Δεν οδηγούμεθα πουθενά. Τέλος, ο κύριος Αρατσιώτης αναφέρθηκε και στον πρώην πρόεδρο της Νομαρχιακής Επιτροπής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού στον Εύρο, Νίκο Κοζάρη, ξεκαθαρίζοντας πως δεν ανήκει πλέον στους κόλπους του κόμματος. Ο κύριος Κοζάρης ήταν μέλος του κόμματος και χρησιμοποιώ τη λέξη ήταν μέλος του κόμματος, υποψήφιος και κατά το παρελθόν. Αλλά με αυτά που είπα, διέθεσε τον εαυτό του εκτός κόμματος. Και φυσικά πλέον δεν ανήκει στις τάξεις μας.